και δίδεται η εκκίνηση της τέταρτης υποδρομίας, 1200 μέτρα η απόσταση, φεύγει καλά ο Grizzly Bear από μέσα, πιο έξω ο Horalu Data, ακόμη πιο έξω έρχεται ο Russell Mal και θέλει να οδηγήσει, αλλά δεν τον αφήνουν οι μέσα και ο Horalu Data μαζί με τον Russell Mal και τον Grizzly Bear, οι τρεις πρώτοι, μένει πιο πίσω το νούμερο 4 ο Divertido, ακόμη πιο πίσω τώρα προσπαθεί να ανέβει το νούμερο 1 ο Giarino, στην έκτη θέση το νούμερο 8 ο Cloud Burst, δίπλα του σχεδόν το νούμερο 7 ο Carson City, στην τελευταία θέση έχει μείνει το νούμερο 3 ο Al Hamt. Περάσαμε τα 600 με τον Grizzly Bear και τον Horalu Date, με τον Russell Mal να τρέχει στην εξωτερική, ενώ ο Divertido τους παρακολουθεί στην τέταρτη θέση και πάμε για την ευθεία όπου ο Russell Mal θέλει να προηγηθεί. Ο Grizzly Bear έρχεται για την, να περάσει μπροστά, ενώ ανοίγεται και έρχεται και το νούμερο 4 ο Divertido. Νούμερο 4 Divertido θέλει να περάσει μπροστά και περνάει μπροστά, ο Grizzly Bear τον ακολουθεί. Divertido και Grizzly Bear μέχρι τέλος. Divertido, Grizzly Bear οι δύο πρώτοι, ενώ για την τρίτη θέση θα δούμε, θα γίνει μάχη, αν θα την κρατήσει, όχι θα έρθει στο τέλος, μαζί θα πέσουν ο Russell Mal και ο Horalu Date. Divertido με ημία αναμονή φτάνει στη νίκη. Νούμερο 4 Divertido. Να λοιπόν γιατί πεζόντουσαν τα χρήματα στο σύνθετο φώτι, στον Divertido. Νούμερο 2, Grizzly Bear. Και θα δούμε για την τρίτη θέση αν ο Russell Mal, το νούμερο 5, την κράτησε μπροστά από το νούμερο 6, το Horalu Date. 4-2. Αυτός είναι. Russell Mal. Russell Mal δείχνει, ναι. 5-6 δείχνει. 4-2, 5-6 δείχνει κούρσα. Θα περιμένουμε όμως γιατί είναι πάρα πολύ κοντά, αλλά 5-6 δείχνει κούρσα μετά ο άσος. Μετά το 8. Λοιπόν, 4-2, 5-6 δείχνει κούρσα. Πολύ βελτιωμένος ο Divertido σήμερα. Δοκίμασε κάτι άλλο. Συνήθως τον έχουμε δει να φεύγει μπροστά, να πιέζει για μπροστά. Αυτή τη φορά περίμενε και χτύπησε μετά και του βγήκε σε καλό. Ναι, όπως τα λέτε είναι. Αυτή τη φορά δεν είναι στο γρήγορο ρυθμό που είχε δώσει τις προηγούμενες φορές. Έπιασε, γέμισε πίσω από τα γρήγορα άλογα και αυτή η κούρσα του άρεσε. Βέβαια είχε δείξει και τα άλογα. Μετά την προηγούμενη κούρσα είχε αλλάξει πολύ τις προπονήσεις. Το είχε δείξει ότι είναι τρομερά αλλαγμένος. Δηλαδή περίμενα σήμερα να κάνει αυτή την κούρσα. Βγήκε η διαδρομή αυτή και όλα καλά. Μου είπε προηγουμένως και ο κύριος Κουβαράς ότι την περίμενε κατά κάποιο τρόπο αυτή τη νίκη, διότι έχει δείξει βελτίωση και στις προπονήσεις. Εσύ πώς τον είχες δει, διαφορετική τακτική η σημερινή σε σχέση με τις άλλες φορές που τον συνηθίζαμε να βγαίνει μπροστά? Ναι, ναι, σίγουρα. Είχε αλλάξει στην προπόνηση. Είχε πάει πάρα πολύ καλά την τελευταία φορά που είχε πάει σε έναν γκάλοπ. Έχει δείξει ευδιαθεσία πολύ. Η κούρσα μπορώ να πω ότι παρόλο στην ατυχία μου, νομίζω ότι ευνοήθηκα. Δεν μπόρεσε να πάω μπροστά, ακολούθησε από πίσω, δεύτερο άλογο. Και έδωσε το αναμενόμενο. Ό,τι έκανε στην προπόνηση, το έκανε και στην κούρσα. Ήταν πολύ καλός και έτσι με ωραίο τρόπο αυτό. Στη συνέχεια τη βλέπουμε, αμέσως μετά, πολύ μεγάλη κούρσα. Έχουμε και άλλη μία κούρσα όμως. Ναι, εντάξει, είναι δύο άλογα. Το και ο Ρέμινις είναι ένα πάρα πολύ καλό άλογο. Σίγουρα έχει κάποια κιλά παραπάνω από τους αντιπάλους μου. Αλλά είναι ένα άλογο που η ποιότητά του είναι πάρα πολύ καλή. Τώρα το θέμα είναι να το δείξει στην κούρσα. Και ο Ζήτης είναι ένα σταθερό άλογο, με ένα βήμα. Τώρα ελπίζουμε σε μια βελτίωση. Δεν μας έχει βελτιωθεί τόσο πολύ με αυτό που περιμένουμε κατά κάποιο τρόπο. Ελπίζω λόγω της απόστασης μήπως μας δείξει κάτι καλύτερο. Στην Τσεχία πώς τα είδες τα πράγματα που πήγες? Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία. Η οργάνωση το είχαν οργανώσει πάρα πολύ εκεί πέρα, πολύ καλά. Τα άλογα είναι στο ίδιο επίπεδο με τα δικά μας. Είναι και αυτά και ντόπιας παραγωγής, αλλά και από την Γαλλία και από άλλες χώρες ευρωπαϊκές. Ήταν μόνο γκαζόν. Ήταν πολύ ωραία, εμένα μου αρέσει και τον γκαζόν. Μεγάλο στίβος, ξένοι τζόκεοι από διάφορες χώρες. Πολύ καλό κλίμα. Είχαμε και την ελληνική, πώς το λένε, κοινότητα. Κοινότητα, ναι, ναι, ναι. Το μάθανε ότι έρχεται ένας Έλληνας τζόκι και μόλις μάθανε ότι ερχόμουν και εγώ και αυτά κατεβήκανε. Ναι, 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 ναι.
Με ρωτήσαν αν ήθελα κάποια βοήθεια περισσότερα, αλλά είχα και τη βοήθεια και του κυρίου Φιν και του κυρίου Φωκά. Εντάξει, ήταν πάρα πολύ ωραία.